Καλημερίζω τον κύριο Κώστα Λεονταράκη. Είναι ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου εδώ στο Ηράκλειο, καθώς η προχθεσινή κινητοποίηση των μελισσοκόμων, η παγκρίτια κινητοποίηση στο κέντρο του Ηρακλείου, η προχθεσινή τρόπος του λέγει, κύριε Λεονταράκη, την 5η-23 του μήνα, εν πάση περιπτώσει, γιατί είσαστε και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια μέσα στο Μάρτι, έτσι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε και πάλι. Φυσικά και έχει συνέχεια. Τα ζητήματά μας είναι τεράστια. Έχουμε τεράστιο θέμα, πρέπει να το καταλάβουν. Ας πούμε και άλλες πιέσεις, όσες μπορούμε. Υπάρχει ανταπόκριση από τους τοπικούς φορείς, όπως ας πούμε τις περιφέρειες, που ασκούν πιέσεις προς τον Υπουργό, από ό,τι ενημερωνόμαστε. Πάμε αυτή τη στιγμή σε δύο σημεία σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι μελισσοκόμοι της Ελλάδας, στο Σύνταγμα αύριο και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Με μάσκες, καπνιστήρια, αναμένα, κυψέλες και τέτοια, όπως αναφέρεται στην επιστολή και του Πρόεδρου. Ναι, όπως ακριβώς αναφέρεται. Πρέπει να γίνει, επιβάλλεται να συμμετέχουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα της οικονομικής ενίσχυσης που ετούμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι οι ελληνοποιήσεις, οι οποίες, εάν δεν σκύψει το κράτος απάνω με πολιτική βούληση, δεν υπάρχει λόγος να παράγουμε. Δεν υπάρχει λόγος να σκοτωνόμαστε να παράγουμε μέλι, όποια ποσότητα βγαίνει τέλος πάντων. Δεν μπορούμε αυτά τα θηρία να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Πόσο εύκολο είναι να ληφθεί αυτή η απόφαση, όταν ξέρετε ότι για να γίνουν όλα αυτά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται διακρατικές συμφωνίες. Δηλαδή, εσείς μπορεί να λέτε, παιδιά, μπορεί να είναι ελληνοποιήσεις, αλλά μην ξεχνάμε και τις συμφωνίες που υπογράφονται, διακρατικές συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες μεταξύ των χωρών. Όλα αυτά νομίζω ότι. Κοιτάξτε, όταν θέλουν να παράξουν έργο και να στηρίξουν ένα πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης και απασχόλησης νέων ανθρώπων, νομίζω ότι μπορούν. Αρκεί να θέλουν. Σε όλα τα άλλα ευαγγελίζονται ότι θα καταφέρουν μια χαρά. Στις μεγάλες επενδύσεις, στην πράσινη ανάπτυξη, σε διάφορα. Στον πρωτογενή τομέα δεν μπορούν. Εγώ νομίζω ότι μπορούν. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Και αν μη τι άλλο, εφόσον υπάρχουν και προτάσεις, υπάρχουν πανεπιστήμια που μπορούν να τεκμηριώσουν και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα στα μέλια, σε όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα, αρκεί να τα υιοθετήσουν. Μα λέγατε, κύριε Λεονταράκη, ότι τουλάχιστον από τη συνάντηση σαν Ομοσπονδία που είχατε και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι σας είπε πως όλα αυτά τα οποία καταθέτετε εσείς ως προτάσεις για την επιβίωσή σας, ότι αυτά θα τα μελετούσε με τους συνεργάτες του και ότι θα είχατε κάποιες απαντήσεις επί των προτάσεων αυτών. Προς το παρόν, από την πρόσφατη επίσκεψή μας στο Υπουργείο που μας κάλεσε ο Υπουργός για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, δεν έχουμε κάτι επίσημο στα χέρια μας να πούμε στον κόσμο. Είχαμε επαναπαυθεί όσον αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις. Από μια εξαγγελία του Υφυπουργού στο Φεστιβάλ Μελιού σε ένα συνέδριο μελισσοκομείας για τα 10 ευρώ ανά κυψέλη, και προχτές πήγαμε και αντιληφθήκαμε ότι είναι όλα στον αέρα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ναι, υπάρχει μια καλή συνεργασία με τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Κεδίκοβλου, ένα χρόνο τώρα με την Ομοσπονδία. Έχει σοβαρά ενσκύψει απάνω στα προβλήματα της μελισσοκομείας, αλλά και πάλι είναι το χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής και της ελληνικής κουλτούρας, ότι κολλησιαργούμε. Έπρεπε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να έχουμε προχωρήσει τα επόμενα βήματα, καθότι η μελισσοκομεία είναι κάτι καινούριο για το Υπουργείο. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχαν δεδομένα τόσα χρόνια. Αυτά τα προβλήματα λιμνάζουν τόσα χρόνια, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για να μας κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Το θετικό είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουν ένα μπούσουλα στο Υπουργείο το τι συμβαίνει στη μελισσοκομεία. Μα πώς είναι κάτι καινούριο η μελισσοκομεία για το οποιοδήποτε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, για το οποιοδήποτε Υπουργείο Γεωργίας? Εδώ υπάρχουν προγράμματα, εδώ υπάρχουν ενισχύσεις, εδώ υπάρχει βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πώς ανακάλυψαν ότι υπάρχουν 10.000 μελισσοκόμοι σε όλη την Ελλάδα ξαφνικά? Ξαφνικά δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι ελάχιστα για τη σημερινή εποχή. Αλλά όσον αφορά αυτά που λέτε για τις ενισχύσεις, για τις μοριοδοτήσεις, τους νέους αγρότες, τα σχέδια βελτίωσης, ναι, η μελισσοκομεία
αυτή τη στιγμή είναι η ουρά. Δυστυχώς, ενώ πολλοί συλλόγοι κατά καιρούς το έχουν καταγγείλει μέσα στο Υπουργείο, επίσημα τώρα από την Ομοσπονδία γίνεται πιο... πώς να το πω... το αναφέρουμε συχνά, μήπως και καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε κάποια δικαιώματα αποκλειστικά για τη μεσοκομεία. Μιλάτε για πλήρη απαξίωση ή για αδιαφορία ή όπως αλλιώς θέλετε να το μεταφράσετε και να το πείτε. Την ευθύνη την έχετε μισή-μισή, την ευθύνη την έχετε εσείς σε μεγάλο ποσοστό, την ευθύνη την έχει το Υπουργείο, για πείτε μου. Σίγουρα η ευθύνη οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Και δεν, αυτή τη στιγμή δεν είναι ωραίο να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε μέρος της ευθύνης. Πρέπει να έχουμε αυτογνωσία. Έχουμε θίξει κατά καιρούς στα Υπουργεία το τι συμβαίνει στη Μελισσοκομεία. Απλά επειδή η Μελισσοκομεία είναι στα μετόπισθεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες εν δυνάμει. Μα εδώ υπογράφουν, συγγνώμη, μα εδώ υπογράφονται συμφωνίες. Μα εδώ γίνονται εισαγωγές με σιρόπια και όχι με μέλι. Εδώ μιλάμε για προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται εκεί που δεν το περιμένεις, για να σε πάνε σε αυτή την βιομηχανοποίηση του προϊόντος με το τελευταίο το Nutri-Score και την μάχη που δόθηκε, γιατί λένε το μέλι έχει πάρα πολλά ζάχαρα. Ξεχνάνε τι είναι το βιομηχανοποιημένο, ξεχνάνε σκοπίμως τι είναι το φυσικό. Άρα λοιπόν το κάθε Υπουργείο, όπως και αν λέγεται, έχει την κύρια ευθύνη αυτού που δεν γίνεται μέσα στη χώρα του, στη χώρα ευθύνης του. Σίγουρα, δεν θα διαφωνήσω. Το λέω επειδή λέτε φταίμε και εμείς που δεν πιέσαμε ενδεχόμενα, αλλά εγώ λέω με όλα αυτά που γίνονται και αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται ως βήμα-βήμα, ότι δεν μπορεί να μην γνωρίζανε. Εδώ κάνουν εισαγωγή το σιρόπι. Απαξιώνουν το μέλι. Ναι. Θίξατε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά θέματα τα οποία θα είναι πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε και πολύ ευχαρίστως αν είχατε το χρόνο να τα αναλύσουμε. Η νομοθεσία είναι ελλιπής σε όλους τους τομείς. Ο έλεγχος είναι ελλιπής σε όλους τους τομείς. Ο συνδικαλισμός κατ' εμέ αυτή τη στιγμή αρχίζει και φαίνεται το τι χρειάζεται η μελισσοκομεία από πράγματα που καθημερινώς καταγγέλουμε. Υπάρχει ένας πόλεμος με τις εταιρείες αυτές οι οποίες κάνουν τις ελληνοποιήσεις και τις εισαγωγές αυτές και των σιροπιών αλλά και των φτηνών, των επικίνδυνων μελιών. Δεν έχει υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση μέχρι στιγμή. Πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, να ξεκαθαρίσουμε τι θέλει η κάθε πολιτεία να κάνει για τον πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε να μπορούν να μιλάνε και για ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα. Το μέλι το οποίο παράγεται, καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά ή βγαίνει και έξω, το ελληνικό μέλι, το κριτικό μέλι, αλλά λέω το ελληνικό μέλι. Το ελληνικό μέλι, αν σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις, δεν θα φτάνει σίγουρα να καταναλωθεί στην εγχώρια κατανάλωση, αν συμπεριλάβουμε μέσα και τον πλούσιο τουρισμό που έχει. Θέλετε να πείτε ότι δεν γίνονται εξαγωγές του προϊόντος σας? Φυσικά και γίνονται οι εξαγωγές και τις επιδιώκει ο κόσμος, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αποδοτική. Δηλαδή παίρνεις τα λεφτά σου στην ώρα σου, εφόσον και αν πληρείς προδιαγραφές ενός ποιοτικού μελιού. Έτσι γίνονται οι εξαγωγές. Αλλά είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τι ποσότητα εξάγει, κύριε Λοντεράκη, λύστε μου απλές απορίες. Τι ποσότητα εξάγεται κάθε χρόνο? Δεν μπορώ να σου πω, γιατί ο κάθε παραγωγός έχει τη δική του. Α, είπαμε, σαν ομοσπονδία, μήπως είχατε μια συνολική εικόνα? Δεν εμπορευόμαστε. Α, όχι, δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή. Το ότι αφού σας εξηγώ ότι τα υπουργεία αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα οι ΔΑΟ και οι τοπικές δεν έχουν δεδομένα το τι μέλια παράγονται, το τι μέλισσες κρατιούνται στη. Γιατί αυτά επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Από τις χειρικές συνθήκες, το τι μέλι θα βγει, από το πώς θα διαμορφωθεί η αγορά. Είναι πολλοί παράγοντες που είναι και αρνητικοί για τη μελισσοκομεία. Εντάξει, θετικούς δεν βλέπω. Το μόνο θετικό είναι ότι παλεύουμε με νύχια και με δόντια. Μην αφήσουμε μία δουλειά αυτή τη στιγμή να πάμε στα ξενοδοχεία υπάλληλοι. Που δεν υποτιμώ αυτή τη δουλειά, προς Θεού. Αλλά ξέρετε τι είναι. Το λέτε με την έννοια της αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού, αυτό λέτε? Φυσικά. Και πολλοί από εμάς αυτή τη στιγμή ανθρώποι. Δεν υποτιμώ προς Θεού κανένα με τις δηλώσεις μου, αλλά είναι ανθρώπινη πτυχία αυτή τη στιγμή
που έχουν εδώ, τα έχουν δώσει όλα για να είναι επαγγελματίες με νοσοκόμοι. Αν όχι επαγγελματίες, ετεροεπαγγελματίες. Και έχουν κάνει καλές επενδύσεις στη νοσοκομεία. Και όλα αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα. Πόσοι είσαστε συνολικά σε όλη την Ελλάδα? 22.000 οικογένειες είναι. 22... στη νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. 22.000 οικογένειες. Με νοσοκόμοι. Ναι, αν το υποτιμάει αυτό η κυβέρνηση, πρέπει να το βάλει και αυτό στη ζυγαριά των εκλογών. Το λέω πλέον ευθαρσώς. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αποκρύπτουμε, εκλογές έρχονται. Τα βήματα τα οποία γίνονται από τη στιγμή που τον τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία χρόνια, όπως λέτε, υπάρχει ένα υπουργείο το οποίο ανακάλυψε ότι υπάρχετε, ότι δραστηριοποιείστε επαγγελματικά, είναι προς εκείνη την κατεύθυνση που λέει ότι σας ενισχύουμε, προσπαθούμε μέσα και από προγράμματα ενισχύσεις ή οτιδήποτε άλλο τα οποία τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να ενισχυθεί ο κλάδος και ο πληθυσμός αυτός, 22.000 παραγωγή μελισσοκόμη σε όλη την Ελλάδα? Γιατί το να βγαίνετε στους δρόμους αυτή την ώρα εσείς και να φωνάζετε, να διεκδικείτε και να λέτε ότι αν πέρυσι ήταν δύσκολα τα πράγματα, φέτος αν δεν ενισχυθούμε πάμε στην απόλυτη καταστροφή. Θυμάμαι αυτά που μας λέγατε την Πέμπτη, 23 του μήνα, κύριε Λεονταράκη, τότε δεν ξέρω ποια είναι η καλή συνεργασία την οποία βλέπετε με το Υπουργείο. Η καλή συνεργασία είναι εν μέρη, γιατί τώρα είπα, δεν παίρνω το μέρος του Υπουργείου προς Θεού, μην παρεξηγηθώ, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον από το Υπουργείο, το έχει αποδείξει ο κύριος Υφυπουργός. Τα αποτελέσματα είπα ότι κολλησιαργούν και αργούν. Όσον αφορά τα προγράμματα μελισσοκομείας και αυτά, αν ας πούμε στην κτηνοτροφία είναι στην κλίμακα του 10, η μελισσοκομεία στην κτηνοτροφία είναι η κλίμακα του 10, στη μελισσοκομεία είναι στην κλίμακα του 1. Κατατασσόμαστε στην πρώτη, γιατί δεν υπάρχει για εμάς. Εμείς καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει ισοτιμία απέναντι στη μελισσοκομεία. Δεν υπάρχει ισονομία απέναντι στη μελισσοκομεία όπως στα άλλα επαγγέλματα. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, ουσιαστικά από τη δική σας την πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, κύριε Λεονταράκη.